Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα, κύριε Παπούλια, σε εσάς και στους ακροατές μας. Τα σημάδια προώρων εκλογών πληθαίνουν. Έχετε πιστεί ότι το μόνο που απομένει είναι η ακριβής ημερομηνία? Κοιτάξτε, αυτό δείχνουν οι εξελίξεις. Μέχρι τώρα εξελίξεις ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Ο ακριβώς καθορισμός της ημερομηνίας είναι ένα θέμα που θα το δούμε στο επόμενο διάστημα ενδεχόμενα, ζυγίζοντας η κυβέρνηση όλες τις παραμέτρους. Το θέμα είναι το εξής: πώς θα πάμε στις εκλογές και δεύτερον, ποιο σκοπό θα πάμε στις εκλογές και αυτή η αναμέτρηση. Εντάξει, το ΚΚΕ δεν είναι αυτός ο σκοπός στις εκλογές. Η πολιτική του δραστηριότητα επεκτείνεται όλο το χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα είναι προεκλογική ή όχι περίοδος. Γιατί θεωρεί ότι η καλύτερη αποτύπωση των ζητημάτων σχετίζεται με την λαϊκή δραστηριότητα, με την πάλη του λαού, με την οργάνωση τη λαϊκή και όχι και μόνο με τη μία ψήφο που θα πέσει στις εκλογές. Και από αυτή την άποψη και το καθορισμός του αποτελέσματος της εκλογικής μάχης σχετίζεται ακριβώς με την στάση του κινήματος, του μαζικού λαϊκού κινήματος. Πάντως επιτρέψτε μου εδώ το ότι το κλίμα δείχνει να πολλώνεται νωρίς. Ένθεν κακήθεν ακούμε περί τοξικότητας, βούρκου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πώς θα μπει σε αυτή την αρένα? Κοιτάξτε, εμείς αυτά τα οποία βάζουμε είναι ακριβώς ότι αυτή η αντιπαράθεση, η άγωνη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να συγκαλύψει τη συμφωνία που έχουν στις βασικές, τις στρατηγικές επιλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χθεσινή Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πήρε την απόφαση αφενός μεν να στηριχθεί η συμμετοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και δεύτερον να πάρει το καθεστώς του προσένταξη μέλους και η Ουκρανία αλλά και η Μολδαβία, διαμορφώνοντας δηλαδή ακόμη πιο ισχυρές συνθήκες γενίκευσης της σύγκρουσης και των ανταγωνισμών στην περιοχή αυτή απέναντι στη Ρωσία. Από αυτή την άποψη λοιπόν σε αυτά τα θέματα είναι κοινή η στάση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που τα τρία αυτά κόμματα αποδέχονται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδέχονται τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το ΝΑΤΟ και τη μετατροπή της χώρας μας σε ορμητήριο αυτών των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές και η όξυνση των αντιθέσεών τους είναι για δευτερεύοντα ζητήματα. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, με δεδομένη την επιθετικότητα, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, να εμπλακούν και τα εθνικά θέματα στην προεκλογική περίοδο και να έχουμε από τη μία πλευρά τους πατριώτες και από την άλλη, επιτρέψτε μου τη λέξη, τους μειοδότες? Κοιτάξτε, τα σύννεφα του πολέμου γενικεύονται στην περιοχή μας και στα Βαλκάνια τα δυτικά αλλά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικεύονται ακριβώς γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και ταυτόχρονα η στάση των σύμμαχων εντός εισαγωγικών δυνάμεων, δηλαδή των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτρέφει την επιθετικότητα της Τουρκίας στα πλαίσια δηλαδή του κοινού σχεδίου που έχουν για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και το οποίο σημαίνει αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτή η διέξοδος προωθείται και η οποία είναι σε βάρος των λαών της περιοχής, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Το θέμα είναι ότι ο λαός πρέπει να είναι αντίθετος τόσο με τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου όσο και με τον εθνικισμό, που αποτελούν την όψη του ίδιου νομίσματος, εξυπηρετούν και οι δύο πολύ καλά τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και θα πρέπει στη θέση αυτή να βάλει την πλευρά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της εργατικής τάξης και του λαού, που σημαίνει μη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες, όποιες και αν είναι αυτές, και καθορισμός ηθικών φιλίας και συνεργασίας με τους λαούς της περιοχής. Κύριε Καραθανασόπουλε, στο τραπέζι έχει πέσει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η πρόταση της προοδευτικής διακυβέρνησης. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα τις συζητούσατε? Κοίταξτε, από τη στιγμή που λέμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση που θα βαδίζει στις αντεργατικές, αντιλαϊκές ράγες του ευρωμονόδρομου, του ευρωατλαντισμού συνολικά, δεν υπάρχει περίπτωση κοινής βάσης ούτε καν για συζήτηση. Πόσο μάλλον για συμφωνία. Γιατί η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι βεβαίως η στάση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, η πολιτική αντίστασης και ρήξης με αυτές τις πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της άρχουσας τάξης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κοινή βάση, περισσότερο κοινή βάση υπάρχει για συνεργασία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, παρά με το ΚΚΕ, με κάποιες από αυτές τις δυνάμεις. Γιατί εμείς βρισκόμαστε στον αντίποδο και γι' αυτό το οποίο βάζουμε στο τραπέζι είναι ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις μια ισχυρής, πολύ ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης που θα φέρει την επόμενη κυβέρνηση σε δύσκολη θέση να μην μπορεί να εφαρμόσει τα αντεργατικά αντιλαϊκά της σχέδια με λυμμένα τα χέρια. Θα βλέπατε δηλαδή ως πιθανό το σενάριο να την επόμενη των εκλογών να έχουμε μια κυβέρνηση από τα τρία κόμματα που αναφέρατε, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, το ότι κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί τέτοια σχέδια ή ότι έχουμε ακούσει δηλώσεις από εκπροσώπους και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας ότι θα μπορούσαμε με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά προετοιμασία του εδάφους. Να σας θυμίσω ότι και στο παρελθόν που γινόταν η συζήτηση για συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, λέγανε ότι αυτό αποκλείεται, και όμως το πλήρωμα του χρόνου μας οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη, και όχι μάλιστα μία φορά, αλλά δύο φορές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μιλάμε ότι η ενοποιητική βάση για τέτοιου είδους συνεργασίες είναι η στρατηγική επιλογή που έχουν κάνει αυτά τα κόμματα. Η στρατηγική επιλογή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πολιτική των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, είναι η πολιτική εξυπηρέτησης των αναγκών και των συμφερόντων της άρχουσας τάξης της χώρας και των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή είναι η ενοποιητική βάση που μπορεί να διαμορφώσει προϋποθέσεις για κυβερνήσεις συνεργασίας ανάμεσα στα τρία αυτά κόμματα και με όποια άλλα κόμματα εφεδρείες του συστήματος που κατά καιρούς εμφανίζονται ως διάτοντες αστέρες. Θέλω να σας μεταφέρω μια ερώτηση ενός ακροατή. Γιατί αρνείστε τη συμμετοχή σας σε μια κυβέρνηση όταν θα μπορούσατε να την στρέψετε αλλού, στο βαθμό που θα μπορούσατε? Είναι πολύ ευλογή η ερώτηση που κάνει ο ακροατής σας, αλλά παίρνουμε δεδομένη μια σειρά εμπειρίες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, η πιο πρόσφατη εμπειρία ήταν όχι η συμμετοχή, αλλά η ανοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Πορτογαλίας στην κυβέρνηση την προηγούμενη της Πορτογαλίας των Σοσιαλδημοκρατών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Και σε αυτή την περίπτωση ήταν οι εκλογές να οδηγήσουν στην απόλυτη πλειοψηφία τους Σοσιαλδημοκράτες και σε ιστορικό χαμηλό ποσοστό το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας. Αυτό δεν αποτελεί εφαλτήριο για αναβάθμιση της δράσης του κινήματος, αλλά μάλλον για υποχώρησή του. Και αυτό το ιστορικό παράδειγμα επαναλαμβάνεται συνεχώς, επαναλήφθηκε και στην Ισπανία και στη Γαλλία και αλλού. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα, δεν μπορεί οποιαδήποτε συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε κυβέρνηση στα πλαίσια της ηθικής διαχείρισης να φέρει, να οδηγήσει σε ανακούφιση τα λαϊκά στρώματα από τη στιγμή που είναι δεδομένες οι αντιλαϊκές πολιτικές όπως αυτές εκπορεύονται από Ευρωπαϊκή Ένωση, από ΝΑΤΟ και Αμερικάνους. Περισσότερο καλλιεργεί αυταπάτες και ψευδαισθήσεις, περισσότερο αξιοποιείται από τη λογική της χειραγώγησης του κινήματος, και εμείς ένα τέτοιο λάθος δεν πρόκειται να κάνουμε από τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά είναι πάρα πολλά. Αναφερθήκατε πριν στο παράδειγμα της Γαλλίας, τη συστράτευση υπό τον Μελανσό. Θα βλέπατε κάτι... Όχι, δεν έφερα παράδειγμα παλαιότερο, ναι, στην Γαλλία, που επί της ουσίας το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε συμμετάσχει στην κυβέρνηση και οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλάτε για τη δεκαετία του 80 αν καταλαβαίνω σωστά. Που σήμερα πλέον δεν είναι υπαρκτό ως πολιτική δύναμη με βάση τα ποσοστά που είχε στο παρελθόν. Λέω όμως ότι με τελευταίο παράδειγμα του Μελανσό στη Γαλλία θα βλέπατε κάτι αντίστοιχο με προγραμματικές συμφωνίες από πριν. Κοιτάξτε, προγραμματικές συμφωνίες είπα και πριν με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί πιστεύουμε σε άλλο Θεό, να το κάνω πιο ολιανά. Αυτοί πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους και καλά κάνουν. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί είναι αντίπαλοι μας και πρέπει να έχουμε μέτωπο σε αυτούς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κοινή βάση για συζήτηση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις. Εμείς λέμε ενδεχόμενα οι όποιες δυνάμεις μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια κατεύθυνση που δεν είναι αποτυπωμένες στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό το οποίο είναι το καλύτερο μετερίζει για να σφυριλατηθεί αυτή η κοινή δράση είναι μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Εκεί θα κρυφτεί η συμπόρευση και η συνεργασία. Και από αυτή την άποψη, εμείς ως ΚΚΕ έχουμε απευθύνει εδώ και καιρό ένα ανοιχτό κάλεσμα συμπαράταξης, συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε ευρύτατες λαϊκές δυνάμεις. Και αυτό αποκτά σε τμήματα του λαού σημαντικά αποτελέσματα που φάνηκαν και μετά από τους αγώνες που είχαμε σε μια σειρά χώρους. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.